κομματική οργάνωση βάσης της αιτίας, όπως και όλες οι κομματικές οργανώσεις όλη την Ελλάδα, διοργανώνουν αυτή την περίοδο, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, αλλά ας το πούμε έτσι και κλιμακούμενα προς το συνέδριο που θα διεξαχθεί του κόμματος, το 19ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 11 του μηνός, τη συζήτηση και με οργανωμένο τρόπο, με μορφή εκδηλώσεων, αλλά και με συσκέψεις, στους χώρους δουλειάς. Βέβαια, στην κατεύθυνση, όπως μπορούμε, όσο μπορούμε, να ενημερώσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται την εργατική τάξη και το λαό σε σχέση με τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίες, παίρνοντας υπόψη και τις εξελίξεις, προσπαθούμε να εμβαθύνουμε με βάση τα προβλήματα και την κρίση η οποία εντείνεται και την πληρώνει ο λαός, πώς θα αντιδράσει, πώς θα οργανώσει την πάλη του για να ανατρέψει σχεδιασμούς που έχουν στην ουσία, επί της ουσίας, να φορτώσουν νέα βάρη, περισσότερα βάρη στον εργατό κόσμο. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κάνουμε και τη σημερινή εκδήλωση εντός Συντία. Στοχεύει σε αυτό. Έχει σημασία για μας. Κόσμος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί σε όλα, προβληματίζεται, αλλά βιώνει, όπως η περισσότερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, βιώνει τη λέλαπα και την επίθεση από την εξουσία, από την οικονομική εξουσία, από το κράτος τους, από το πολιτικό προσωπικό τους. Έχει σημασία να μάθει, να προσεγγίσει, να προβληματιστεί, να μάθει τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ειδικά αυτή την περίοδο που διάφοροι καλοπροαίρετοι τους έχει πιάσει άγχος, το πούμε έτσι, για τις εξελίξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αυτοί που κατά τα άλλα το κατηγορούν ως απομονωμένος ότι δεν έχει λύσεις, να μάθουν από εμάς τους ίδιους τις θέσεις μας και βεβαίως να μην είμαι μόνο σε αυτό, ότι μπορούμε να απαντήσουμε και να λυθεί ως ζήτημα, αλλά από εκεί και πέρα μετά το βασικό που μένει, που έχει και ευθύνη και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι το πώς θα οργανωθεί επί της ουσίας ο λαός, πώς θα οργανωθεί για να βάλει φρένο πρώτα και κύρια να αντιπετεθεί στην επίθεση που δέχεται. Άρα λοιπόν, με βάση και το συνέδριο, αυτά βάζουμε, κάνοντας μία, να σας πω έτσι λίγο γενικά, επί της ουσίας τη θέση αναλυτικά τις εξελίξεις με επιστημονικά κριτήρια, όπως πάντα, αναλύουμε και την πραγματικότητα και ποιες είναι οι τάσεις, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο λαό. Και βεβαίως από εκεί και πέρα, με βάση και την εμπειρία, την πείρα που διαμορφώθηκε όλη αυτή την τετραετία, αλλά και προηγούμενα, καλούμε τον ελληνικό λαό επί της ουσίας να απαντήσει. Όπως ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος έχει θέμα και το πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο βασίζεται, αυτό που λέγαμε, και στην πείρα και σε αποφάσεις του προηγούμενου συνεδρίου και σε βήματα που έχει κάνει βήματα ορίμανσης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με βάση τις επεξεργασίες τους για τις ανατροπές, σοσιαλισμό, το πώς, τι λάθη γίνονται κτλ. Και θεωρούμε ότι απαντάει στο σήμερα, στα σύγχρονα δηλαδή προβλήματα που τώρα έχει ο λαός, απαντάει και αυτό το πρόγραμμα και οι θέσεις και επί της ουσίας καλούν σε αυτό που λέμε εν ολίγης, ότι ο λαός μπορεί. Αυτό που απομένει είναι να το πάρει απόφαση. Αντικειμενικά οι συνθήκες είναι τέτοιες, να το θέσω και αλλιώς, που μπορεί να υπάρξει με βάση και τον τίτλο και της εκδήλωσης σήμερα. Σε αυτό που λένε όλοι, ανάπτυξη, άρα και διέξοδο από την κρίση, υπάρχει τρόπος για διέξοδο υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Και αυτή η διέξοδος είναι, όπως τη λέμε εμείς, ας το πούμε έτσι σχηματικά, αποδέσμευση πρώτα και γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεκριμένων μέσων παραγωγής, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια κτλ. Και βέβαια, με λαϊκή εξουσία, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσω, αν θέλουμε να μιλάμε για φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση και όχι γενικά για διέξοδο, γιατί ο άλλος δρόμος είναι αυτός που βιώνουμε σήμερα, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, η λιτότητα, με λίγα λόγια, η μείωση τιμής εργατικής δύναμης, η μείωση των μισθών, δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν, σε αυτό το δίλημα, δηλαδή το ποιος και τώρα θα πληρώσει την κρίση, αλλά και αργότερα και την ανάπτυξη μέσα εισαγωγικά που οι άλλοι λένε, το δίλημα που μένει είναι ή τα μονοπόλια ή ο λαός. Άρα με αυτή την έννοια καλούμε και το λαό να πάρει θέση με βάση τα δικά του συμφέροντα, με βάση τις δικές του τις σύγχρονες ανάγκες, να οργανώσει την πάλη του. Πρώτα και κύρια, αυτή που πρέπει να οργανώσει την πάλη του είναι η εργατική τάξη, με τα σύμμαχα στρώματα που δεν μπορεί να είναι άλλα από την φτωχομεσαία αγροτιά, τους φτωχούς επαγγελματίες και μεσαίους επαγγελματίες και βέβαια τα τμήματα ειδικά της νεολαίας και των γυναικών. Πρώτα και κύρια, αυτοί οι ίδιοι έχουν συμφέρον μαζί με την εργατική τάξη να προστατήσουν σε αυτή
σε αυτή την οικοδόμηση συμμαχίας που θα δώσει όλο αυτό που είπαμε, που θα απαντήσει σε όλα αυτά που σήμερα βιώνει, αλλά και πώς θα βάλει την προοπτική για το αύριο.